Έλα κοντά μας. Ο Χρήστος τραγούδησε ένα κομμάτι το οποίο επέλεξε ο ίδιος. Όπως σας είπαμε και στην αρχή, ήταν dancing κομμάτια που επέλεξαν τα ίδια τα παιδιά. Οι απόψεις της Κριτικής Επιτροπής ήταν διφορούμενες ως προς την κίνηση του Χρήστου. Ο Χρήστος έχει το fan club. Εσείς όμως από το σπίτι. Χρήστο. Οι τηλεθεατές που σε παρακολούθησαν και σε άκουσαν και την πρώτη φορά και απόψε. Έχουν μία επιθυμία. Χρήστο, θέλουν να κρατήσεις την ανάσα σου, γιατί περνάς την επόμενη φάση. Τα μάτια κλείνω για σπιτά σε κρατά και δεν προλάβει να κρατεί ο λαός. Θα πω το αρχικό που παίρνει στο πάνω. Ο Χρήστος θα παραμείνει. Είναι ο πρώτος τυχερός της βραδιάς. Θέλω να δω ποιος είναι ο δεύτερος ή η δεύτερη. Δεύτερος τυχερός, δεύτερη τυχερή. Βαλάντο. Άμεση. Συγκινησιακή. Και τις δύο φορές έπραξες πολύ καλή κριτική από την Επιτροπή μας. Βαλάντο, δεν μετράει μόνο αυτό. Γιατί όπως είπαμε, οι τηλεθεατές είναι αυτοί που καθορίζουν την τύχη σου. Σε εισαγωγικά. Η τύχη. Βαλάντο, είσαι από την Κύπρο. Θέλω να σου πω ότι οι τηλεθεατές από την Ελλάδα και οι περισσότεροι τηλεθεατές έως όλοι από την Κύπρο Βαλάντο μου, όλοι αυτοί πιστεύουν σε σένα. Το χαιρετάει την Επιτροπή, είναι ευτυχισμένη, δεν ήταν άρρωστη σήμερα, τα πήγε μια χαρά όμως. Έπεισε τους τηλεθεατές. Δύο τυχερούς έχει το Greek Idol, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Για να δω τα κορίτσια τι έχετε κάνει από το σπίτι. Ποιον θα διώξετε ή ποιον θα διώξετε τα αγόρια. Θέλω να φωνάξω να έρθει εδώ κοντά σας. Μπροστά στην Επιτροπή, μπροστά στο κοινό του Greek Idol και στο τηλεοπτικό κοινό που αποφασίζει, τον Διογέννη. Επαγγελματίας, τραγουδάει στη Θεσσαλονίκη. Λίγο με την κίνηση είχαμε μία ένσταση με την Κριτική Επιτροπή. Κατά τα άλλα και ο κύριος Κωστόπουλος είπε ότι τραγούδησε ωραία.
Τι κίνηση φτιάχνετε? Η φωνή είναι δύσκολο να φτιαχτεί κατ' εμέ. Διογέννη. Διογέννη, θέλω να πας πίσω και να περιμένεις. Κορίτσι είναι το επόμενο που θα έρθει εδώ μπροστά μας. Ποια είναι, πιστεύετε? Γλώρια! Κάποιοι είπαν ότι είχες καλή εξέλιξη. Βλέπω ότι υπάρχει μια συμπάθεια της Κριτικής Επιτροπής στο πρόσωπό σου. Ξέρω ότι είσαι από τα νέα παιδιά που πιστεύει στα θαύματα. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά, σε εσάς μιλάω στο σπίτι. Θα γίνει το θαύμα για την Γλώρια. Εγώ το έχω εδώ. Θα σας ταλαιπωρήσω λίγο. Γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Και όταν επιστρέψουμε, θα δούμε αν στο Greek Idol γίνονται θαύματα. Επιστρέψαμε. Και βεβαίως θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Γλώρια, γιατί την έχω αφήσει σε μεγάλη αγωνία. Δεν το συνηθίζω αυτό, αλλά έτσι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού, Γλώρια. Γλώρια, μιλήσαμε για θαύματα. Πιστεύεις στα θαύματα? Ναι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν στα θαύματα. Αν και υπάρχει κάποια άλλη εκδοχή που λέει ότι το πολύ το κυρελέησον, το βαριέται και ο Θεός. Θέλω λοιπόν να πω αν οι τηλεθεατές βαρέθηκαν ή δεν βαρέθηκαν την Γλώρια. Κυρίες και κύριοι, Γλώρια, οι τηλεθεατές μας. Δεν σε βαρέθηκαν, Γλώρια! Ένας παίκτης που θα έρθει εδώ, η Κριτική Επιτροπή, αλλά και οι πολλοί φαν του, θεωρούν ότι γεμίζει τη σκηνή με ενέργεια. Γιώργο. Γιατί με κοιτάς έτσι, Γιώργο? Ωραία, μάτια. Ε? Να δω τα μάτια. Τα μάτια μου. Εγώ θέλω να δω αν τα μάτια των τηλεθεατών ήταν στραμμένα την ώρα που τραγουδούσες και αν θέλουν οι τηλεθεατές μας την επόμενη Δευτέρα, Γιώργο, ντούρο, να σε δουν εδώ μαζί με τους οπαδούς σου. Γιώργο. Με πιστεύετε? Μη με κοιτάς έτσι, Γιώργο, δεν αντέχω. Γιατί το βλέπω, καλά τα είπα εγώ, Κωστόπουλε, με τη θλίψη στα μάτια τώρα. Μια και μιλάμε λοιπόν για μάτια, Γιώργο. Τα δικά μου τα μάτια δεν επηρέασαν το τηλεοπτικό κοινό. Τα δικά σου τα μάτια, Γιώργο, θάμπω
σαν το τηλεοπτικό κοινό. Έσκησες μωρό. Έχουμε τη Βαλάντο, την Γλώρια, τον Γιώργο και τον Χρήστο χαρούμενους πίσω από την Κριτική Επιτροπή. Και ο Καπετανίδης και η Μάρο και ο κύριος Κοντόπουλος και ο κύριος Κωστόπουλος που πια είναι κοντά μας έχει και αυτό στην αγωνία. Όπως και εμείς, όπως και εσείς.